Ιωάννα Σαμαρά στην παρέα μας. It's amazing, it's fantastic. Έλα αγάπη μου, έλα εδώ παιδί μου εσύ. It's fantastic. Και δώσε μου το κουκλάκι αυτό που μου έχει λείψει. Αγαπημένη μου. Κορίτσι μου γλυκό. Το κορίτσι μου πήγαινε σε αυτό εδώ, το κορίτσι, το κορίτσι που το ξέρω. Έχει ρεμίσει, Νικόλε. Όχι, κάτσε μου, πως φύγω και θα βγήσει. Ναι, λες, και δοκίμασε για περάστε. Ή μάλλον να με δίνεις λίγο να βγει. Όχι, για μεταφορά. Είναι το look του χιονιού, αυτό που φοράς. Τι να κάνω. Για τα χιόνια. Είσαι κούκλος πάντα και είσαι η χαρά της ζωής, είσαι, βρε αγόρι μου. Πάντα είσαι. Να σου πω, Τρίφωνα. Είδαμε συνέντευξη τώρα την Άρια Καλύβα που είναι στον Αντένα, η οποία έχει μια σχέση 25 χρόνια. Εσένα ποια ήταν η πιο μακροχρόνια? Πού πας με αυτό το στυλ? Πόσο ήταν η πιο μακροχρόνια? Μη μου λες σχέσεις. Ναι, δε και εσύ, δεν το έχουμε. Τρεις μήνες και μετά βαριέμαι. Τι είναι αυτό, δεν θες να δεσμευτείς? Δεν ξέρω. Φόβος. Μπορεί να είναι προστασία για τον εαυτό μου, θα έλεγα. Ναι. Καμιά φορά για να μην πληγωθώ, αυτό που λες. Ναι, δεν σου λείπει όμως μερικές φορές? Όχι, καθόλου. Δεν σου λείπει? Όχι. Επειδή έχεις τους φίλους. Θέλω να πάω σπίτι μου, να ηρεμήσω, να ξαπλώσω μόνος μου. Άμα συνηθίζεις δηλαδή τόσα χρόνια. Και να είμαι με κάποιο θέμα, το βράδυ θέλω θέμα, να κοιμηθώ. Θέμα, τι λέμε, τι σχέση. Θέλω, θέλω να κοιμηθώ μόνος μου το βράδυ. Όχι, σε θέλει το κορίτσι σου να την αφήσω εδώ, θα έρθει. Έλα, πήγαινε στον μπαμπά σου. Λοιπόν, είμαστε pet friendly. Μην βγει καφέ και τρελαθεί. Ναι, ναι, ναι. Θα βγει και από εκεί, εντάξει. Μεγάλη επιτυχία που την άφησα στο τραπέζι. Μπράβο, να θα πιει. Και από τον μπαμπά της το νερό. Γιατί δεν έφτανε. Δίψασε πολύ το καημένο. Βάζω πάντα ψηλά το νερό. Ναι, γιατί είναι λεπτό, ναι. Λοιπόν, είδαμε αυτή την υπέροχη συνέντευξη στο Downtown και την καταπληκτική φωτογράφηση. Ναι. Και λέω, ήρθε, ναι, η κατάλληλη στιγμή να έρθει ο φίλος μου να ναι, συναντηθούμε. Ναι, και εγώ στη Μαρία Μπακοδήμου τη λατρεύω, πραγματικά. Και έχω περάσει πάντα πάρα πολύ ωραία μαζί. Εμείς γνωριζόμαστε, παιδιά, με τον Τρίφωνα 25 χρόνια. Όσο είναι ο πρώτος από όσους δεν έχει να σκέφτει. Καριέρα. Ναι, όσο είμαστε. Όσο χρόνο είμαστε. Ο πρώτος κομμωτής όταν ξεκίνησα την τηλεόραση. Ναι. Πάντα ήταν ο Τρίφωνας από μικρός που ξεκίνησε πολύ πετυχημένος. Με φωνάξανε για να την κουρέψω γιατί είχε πάει κάπου. Την είχαν κατσικοκουρέψει. Αλήθεια. Και, ναι. Για το Μέγκα τώρα αυτά τότε. Για το Κάτσε Καλά. Πιο πριν. Το Κάτσε Καλά στην πρώτη δουλειά στον Αντένα. Και πάντα με συνέδεε πολύ μεγάλη αγάπη γιατί είναι ωραίος άνθρωπος ο Τρίφωνας. Είναι έξω καρδιά, ακόμη και να τσακωθείς με τον Τρίφωνα, που δεν είναι και δύσκολο. Δεν γιατί... τσακωθεί όμως. Κάτι τσατζαρίσματα, τέτοια, όχι τίποτα σοβαρό. Ναι, η επόμενη στιγμή όχι, ήταν... Όχι, και η Μαρία πάντα με υποστήριξε και στο ημερολογιό μου είχε έρθει, τη φωτογράφησα. Είχαμε κάνει και ένα βιντεάκι τότε που έκανα. Πάντα, δεν μπορώ να πω. Τα ημερολόγια λέει... σταμάτησες, δεν τα βγάζεις πια. Τα ημερολόγια, επειδή έκανα πολύ τηλεόραση και το έκανα πιο πολύ για διαφήμιση, δεν χρειάστηκε μετά να κάνω. Ναι. Αλλά σκέφτομαι να ξανακάνω κάποια στιγμή. Στη συνέντευξή σου λες ότι υπάρχουν παρουσιάστρες που δεν σε θέλουν, σε φοβούνται δίπλα τους. Γιατί εντάξει, το πιστεύεις? Συμβαίνει, δηλαδή έχει... Επειδή είμαι λίγο... Πολύ διαχειτικό σαν άνθρωπο. Έχει εκτόπισμα, είσαι πολύ. Εντάξει, έχω αυτό το. Δεν ξέρω, το έχω νιώσει πάντως. Και πολλές έχουν πατήσει και βέτο να μην εμφανιζόντουσαν μαζί μου σε συνεργασίες που έκανα. Α, εκεί που συνεργαζόσασταν δηλαδή σε κάποιο κόνσεπτ. Ναι. Δεν θέλανε. Δεν θέλανε, ναι. Δεν θέλω να πω. Επειδή τραβά τα φώτα γενικότερα και έτσι. Okay. Τώρα δεν θέλω να περί αυτό λόγο. Ναι. Δεν μου αρέσει. Δεν είναι το στυλ μου. Να λέω εντάξει, τώρα. Ξέρουμε όμως ότι είσαι τόσο γλυκός και τόσο εκδηλωτικός και τόσο. Μα νομίζω ανοιχτός. Ότι μια παρουσιάστρια πρέπει να είναι δεκτική και ανθρώπους που τη βοηθάνε και στην παρουσίαση και στα νούμερα, ας πούμε, πρέπει να τους στέλνει, όχι να τους αποφεύγει. Τρίφωνα, στο Fab Five τι έγινε με το Λάκη Γαβαλά? Κι άλλο τράπεζα. Λίγο τι έγινε. Εσύ το λες καλό, τι έγινε τώρα, κάτσε να βάλω γυαλιά να διαβάσω. Εκεί δεν σε θέλω. Όχι, γυαλιά, όχι. Θα πάμε να κάνουμε λέιζερ. Γιατί μ' αρέσει να φοράω γυαλιά, δεν μου πάνε, για πες. Σου πάνε. Να τα είναι αυτές οι δασκάλες. Ναι, κάνει κάτι. Ναι, οι καθηγήτριες. Κάτι, ναι, σοφιστικέ. Είχες περάσει ωραία στο Fab Five, σε αυτό το project. Ναι. Κοίτα, γενικά σε πολλά project δεν έχω περάσει ωραία.
Είναι λίγο δύσκολες συνεργασίες, θα έλεγα. Γιατί στο Fab Five είπες ότι δεν με ήθελε ο Γαβαλάς και δεν με ήθελε και ο Ηλίας. Ο Γαβαλάς ήταν λίγο καλύτερος. Πιο κακός ήταν ο Ηλίας. Ο Ηλίας ήταν λίγο εντάξει, είχε βγάλει νύχια. Οι άλλοι, ο Μέρλος. Ο Μέρλος ήταν πολύ καλός. Αγαπητό. Αλλά ο Μέρλος, επειδή τον είχε φέρει ο Ηλίας, ήταν. Κρατούσε ουδέτερη στάση. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή. Ήταν γενικά το κλουβί με τις τρελές, το ξέρεις αυτό το. Βέβαια, τώρα με το Μαυρίκιο, το είδαμε πρόσφατα. Πήγε τον είδε στο Μαυρίκιο, σε αυτό. Τον είδα, ναι. Αχ, πώς σου φάνηκε. Γέλασα, αλήθεια. Γέλασα. Και ο Παράσχος καλός. Πολύ καλός. Γιατί είχε γίνει και μια. Με τον παπά, ποιο ήταν. Ήταν ο παπάς, ναι. Α, κατάλαβα, ναι. Εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς. Πού είναι ο παπάς. Λοιπόν, τώρα τζαζ που ξεκινάει δεν θα είσαι. Στο τζαζ, δεν τραγουδήσει. Εμεί περιμέναμε ότι θα γίνει All Star τώρα να σε δούμε. Ναι, θα γίνει. Θέλει. Σ' αρέσει. Εντάξει, είχα περάσει πάρα πολύ ωραία. Όλες αυτές οι εμφανίσεις, όλο αυτό που κάναμε. Μικρές Eurovision. Ναι, αυτό θα έλεγα.